Σε οξύ τόνους διεξάγεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρωτογενές πλεώνασμα, χρέος, η πιθανότητα νέου δανείου μνημονίου, η φορολογία αλλά και το μέγα πρόβλημα της ανεργίας αναδεικνύονται στα βασικά πεδία της πολιτικής σύγκρουσης. Ο Πρωθυπουργός από το Άγιον Όρος αναφέρθηκε στη θετική στροφή που έρχεται στην οικονομία. Περάσαμε και περνάμε δύσκολες ώρες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε όρθιοι. Μεγάλες θυσίες μας ζητήθηκαν. Αλλά αν ακόμα και στα δύσκολα η πολιτεία βρίσκεται κοντά σας, είναι γιατί έχουμε βαθιά στο νου μας ορθοδοξία και γλώσσα. Πιστεύω ότι αφήνουμε πίσω μας τις μέρες της δοκιμασίας σιγά σιγά. Ο Πρωθυπουργός προσδιορίζει πάνω από 1,5 δις το πρωτογενές πλεώνασμα, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ το αμφισβητεί ως λογιστικό τρίκ. Η κυβέρνηση ποντάρει στην ενεργοποίηση της απόφασης του περσινού Eurogroup για μείωση του χρέους, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στη διαγραφή ως μόνη βιώσιμη λύση. Ως τα τέλη του 2016 θα έχουμε ανακτήσει πάνω από το 1/3 των απολειών που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα με ανάπτυξη υγιή και διατηρήσιμη. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει ανοιχτές οφειλές πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχτεί αυτούς τους αριθμούς, πρόκειται για πολιτική απόφαση. Είναι μια προσπάθεια να βοηθήσει τον κύριο Σαμαρά. Ακόμα και αν πρόκειται για πραγματικό πλεώνασμα, τότε αυτό είναι απλά το βαρόμετρο του πόνου του ελληνικού λαού. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Πρωθυπουργός προσδιορίζει ως όχημα το πλεώνασμα και ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει ότι η λιτότητα προκάλεσε ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Βγήκαμε από τους φαύλους κύκλους και μπαίνουμε σε ενάρετο κύκλο. Και αυτό σημαίνει μια πρώτη και άμεση ανακούφιση σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Όταν λέμε πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται και δεν πρόκειται να πάρει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, τώρα πια όλοι καταλαβαίνουν ότι το εννοούμε. Στο μεταξύ, η μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών φουντώνει στο Δήμο της Αθήνας. Δύο δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στο Γιώργο Καμίνη και ο Άρης Πλειωτόπουλος έρχεται δεύτερος. Με το επιτελείο του να αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τις δημοσκοπικές του επιδόσεις, με δεδομένο ότι τα τελευταία 24 ώρα μπήκε στον προεκλογικό στίβο. Προφανώς και δεν είναι αντίπαλός μου ο κύριος Καμίνης. Δεν έχω αντιπαράθεση με κανέναν. Αντίπαλός μου είναι μόνο τα προβλήματα που έχει κληρονομήσει η Αθήνα από την απελθούσα δημοτική αρχή. Ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα ζητά ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η ψήφο στο ΚΚΕ αποτυπώνει, μπορεί να αποτυπώσει γνήσια τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Με νέες μειώσεις στους μισθούς τους που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 70 ευρώ το μήνα θα έρθουν αντιμέτωποι 7 στους 10 δημοσίους υπαλλήλους από το Μάρτιο καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ενιαίες κρατήσεις για την επικουρική ασφάλιση στο σύνολο πλέον των αποδοχών τους. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα οι κρατήσεις των δημοσίων υπαλλήλων για τις επικουρικές συντάξεις υπολογίζονταν στο βασικό τους μισθό με πλαφόν μάλιστα τα 1.666 ευρώ. Από το Μάρτιο, οι κρατήσεις της τάξης του 3% θα συνυπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων και μάλιστα χωρίς το όριο που ίσχυε. Οι επιπλέον κρατήσεις, μάλιστα, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα συνεισφέρουν τελικά στο ποσό της σύνταξης που θα εισπράξουν. Οι δημόσιοι υπαλλήλοι για αυτό το κουτσουρεμένο επικουρικό που παίρνουν, που είναι χρήματα δικά τους, θα πληρώνουν και μάλιστα αναδρομικά στο σύνολο των αποδοχών τους. Ενώ ήταν τώρα οι κρατήσεις του βασικού μισθού. Άρα δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πληρώνουν από 40 έως 70 με 80 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι θα αφορά πάνω από το 70% των δημοσίων υπαλλήλων. Μειώσεις όμως το ποσό των επικουρικών συντάξεων που εισπράττουν θα δουν και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς από τα μέσα του χρόνου το ποσό της επικουρικής που μέχρι σήμερα φορολογεί το αυτοτελώς θα προστίθεται στην κύρια σύνταξη και θα υπόκεινται στη γενική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Έτσι, οι απώλειες θα ξεκινούν από τα 17 ευρώ το μήνα για σύνολο συντάξεων 900 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 116 ευρώ το μήνα για υψηλές συντάξιμες αποδοχές πάνω από 2.500 ευρώ. Αντίστροφα όμως μετρά ο χρόνος και για τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις τόσο εκείνων που θα βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2014, όσο και εκείνων που λαμβάνουν ήδη επικουρική. Μεγαλύτερο φαίνεται πως θα είναι το ψαλίδι για τους ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων που θα βγουν στη σύνταξη μέσα στο 2014. Ο νέος κανονισμός παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης αναμένεται να προβλέπει ποσοστό αναπλήρωσης που δεν θα ξεπερνά το 20% όταν σήμερα στα ειδικά ταμεία φτάνει ακόμη και το 40%. Έτσι, οι επικουρικές συντάξεις ενδέχεται να μειωθούν ακόμη και στο μισό. Δηλαδή, οι επικουρικές που σήμερα αγγίζουν τα 600 ευρώ θα πέσουν στα 300. Θα προβλέπει για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2014 συντελεστή αναπλήρωση 20%, κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγήσει σε μειώσεις των νέων επικουρικών που μπορεί να φτάνουν και το 40% ή 50%.
Η δολοφονία του Αρχιμανδρίτη που αποκαλύφθηκε το πρωί στη χώρα Μεσσηνίας έχει προκαλέσει σοκ. Ο 51 χρόνων ιερέας βρέθηκε μέσα στο σπίτι του νεκρός από τους γείτονες και σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης τον χτύπησε μέχρι θανάτου με κάποιο αντικείμενο. Εμείς αυτόν τον αγαπάγαμε πάρα πολύ. Είναι ντόπιο κάτι, είναι η Αγία Μόνη Δημητρίου. Εκεί ερχότανε, εκεί μας έλεγε τα ωραίτερα λόγια. Ο Αρχιμανδρίτης που είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Άγιον Όρος δεν εμφανίστηκε το πρωί στην εκκλησία της περιοχής του για τη Θεία Λειτουργία όπως έκανε κάθε Κυριακή. Ένας από τους γείτονές του ανησύχησε, πήγε στο σπίτι του και τον βρήκε νεκρό. Μέχρι τις 4 ώρα ήταν εδώ κάτω στην ενορία στο Αγίου Σαπροστό. Ναι. Σε σπίτι, ναι, δηλαδή, ναι, μπράβο. Πήγαν το τραπέζι, μέχρι τις 4 ώρα. Το θύμα έχει χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του. Το σπίτι, αν και δεν έχει διαρριχθεί, είναι αναστατωμένο στο εσωτερικό του. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα ούτε για τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε, αλλά ούτε και για την αιτία. Στην περιοχή πρόκειται να μεταβεί κλιμάκιο αστυνομικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας για να ερευνήσουν το σπίτι. Μετά τη δολοφονία, οι αστυνομικοί έκαναν αρκετές προσαγωγές, κυρίως αλλοδαπών που μένουν στην περιοχή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει αποτέλεσμα. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι το τι μήνυμα εσείς θέλετε να στείλετε μέσω της παραδοχής σας ότι είστε φορέας του AIDS και τι απαντάτε σε όσους αντιτείνουν ότι για ποιο λόγο το κάνατε αυτή την παραδοχή αυτή τη στιγμή, εν αναμονή της προεκλογικής εκστρατείας. Νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν μασάω σε ερωτήσεις κάτω από τη ζώνη, κάτω από τη μέση. Θεώρησα σωστό όταν από την αρχή της παρουσίας μου μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου. Στα διάφορα κανάλια άρχισαν να φύγονται τα θέματα ταμπού που συνήθως φύγω στα 30 χρόνια της δημοσιογραφικής μου δουλειάς. Έτσι, αποφάσισα να ξεκαθαρίσω το τοπίο, ώστε να επικεντρωθώ στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης που με ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν. Αφήνεται να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιοι θα ήθελαν να χειριστούν μια τέτοια πληροφορία εις βάρος σας? Δεν θέλω να εννοηθεί τίποτα. Διαβάζω αυτά που γράφονται στο Google τα τελευταία 30 χρόνια και σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, ώστε να είμαι εξηγημένος με τους ψηφοφόρους και να επικεντρωθώ θεωρώντας ότι δεν έχω κανένα θέμα που δεν απαντώ ή που νομίζουν ότι θα αλλάξει την προτεραιότητά μας για το Δήμο της Αθήνας. Μια ευκαιρία, εγώ σωροθετικός, να προσθέτω ένα μήνυμα στους ανθρώπους όλους όσους ζουν με τον ιό HIV, να μιλήσω για το στίγμα και τα προβλήματα μιας κατηγορίας ανθρώπων που εξακολουθούν αόρατοι και αμήλυτοι να ζουν κατά χιλιάδες ανάμεσά μας. Θεωρώντας ότι όσο αυτή η σιωπή θα συνεχίζεται, τόσο τα κρούσματα του AIDS θα προπαθιάζουν.